Με την εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών, ο Δήμος Ναυπλίου ετοιμάζει ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Επίσης, αναβαθμίζει το Γραφείο Τουρισμού, ενώ ξεκινά μια δράση για επιμόρφωση άνεργων και επαγγελματιών. Έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, όπως το λέμε, και αυτό οφείλεται σε μια πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών, τους οποίους πρέπει να συγχαρούμε και τους οποίους νομίζω ότι η κοινωνία του Δήμου θα τους γνωρίσει από τον Αύγουστο και μετά, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στις εκπαιδευτικές προς μαθητές που το έχουν ανάγκη και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ξέρουμε όλοι ότι αυτή την περίοδο το κομμάτι της εξοδιδακτικής βοήθειας, εξωσχολικής βοήθειας, είναι κάτι το οποίο είναι κοστοβόρο για την οικογένεια γενικότερα, ένα από τα οικογενειακά βάρη. Έτσι λοιπόν με αυτή την πρωτοβουλία ήρθαμε στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, η οποία ομόφωνα απεδέχθη να έχει το λειτουργικό κόστος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή καθαριότητα, ρεύμα, θέρμανση αργότερα στα σχολεία, να παραχωρήσει και το σχολικό χώρο για να γίνουν αυτές οι δράσεις, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι που μπορούμε, να βοηθήσουν οι καθηγητές πρώτα τις οικογένειες. Θα γίνει μια συνάντηση με την ΕΛΜΕ, με οποιονδήποτε και αν επικοινωνήσαμε βρήκαμε πρόσφορο έδαφος συνεργασίας και μεγάλη προθυμία από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Γαλινό, από την ΕΛΜΕ, γενικά από τους συλλόγους φιλολόγων, όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο η οικογένεια θα το δεχτεί με μεγάλη χαρά. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο τουρισμός είναι το μεγαλύτερο έσοδο για τον Δήμο Ναυπλίου, με μεγάλη τουριστική ζώνη στην σχέση σας και στο Δήμο σας. Έπρεπε την απόφαση λοιπόν για την δημιουργία του Γραφείου Τουρισμού. Να πούμε ότι ο καλλικρατικός Δήμος Ναυπλίων πλέον, με την είσοδο της Μηδέας, της Τήρινθας και της Ασίνης, γίνεται ένας, και με την ύπαρξη της πόλης του Ναυπλίου, γίνεται ένας από τους πιο εξαιρετικούς, να το πω έτσι, τουριστικούς προορισμούς. Είναι σίγουρο ότι το τουριστικό μας γραφείο δεν είναι αυτό που θα τέριαζε στην πόλη μας, αλλά και στο Δήμο μας γενικότερα. Η αναβάθμισή του είναι μέσα στα σχέδιά μας και θα γίνει πολύ σύντομα με έναν χώρο ο οποίος θα έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Θα βρίσκεται κοντά στο λιμάνι που έρχονται οι τουρίστες, που υπάρχουν οι αφίξεις των λεωφορείων, αλλά και σε ένα χώρο ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για τους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου. Είναι μέσα σχέδιά μας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και οι σύλλογοι που υπάρχουν. Και ο Σύλλογος Εμπόρων και ο Σύλλογος Επαγγελματιών και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού, οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί και αν ξεχνάω κανένα να με συγχωρήσει κάποιος για το δεν έχω τέτοια πρόθεση. Όλοι οι σύλλογοι έχουν προθυμοποιηθεί και στη στελέχωση του γραφείου να βοηθήσουν αλλά και σε οτιδήποτε άλλο τους ζητήσουμε και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Γιατί μόνο έτσι με τη βοήθεια όλων μπορούμε σε κάποιες δράσεις να έχουμε αποτελέσματα. Και πάμε τώρα στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης. Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και η απασχόληση γενικότερα ήταν κάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και είναι μια δράση που έχει πρώτον σαν στόχο την επιμόρφωση ανέργων αλλά και δεύτερον έχει την επιμόρφωση των επαγγελματιών. Εμείς προσπαθούμε μέσα με το Δήμο σαν οδηγό και με τους αναπτυξιακούς εταίρους όπως λέγονται οι σύλλογοι των επαγγελματιών, των εμπόρων, των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στην επιμόρφωση, αλλά και στο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βρουν λύσεις μέσα από αυτά τα προγράμματα. Σήμερα με ενημέρωσαν ότι θα γίνει μια συνολική, γιατί ο Δήμος είχε κάνει κάποιες συσκέψεις για να προχωρήσει σε μια πρόταση. Αλλά σήμερα μου είπαν ότι η πρότασή μας θα δυναμώσει πάρα πολύ. Είχα μια επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πουλά. Αν συνεργαστούν όλοι οι Δήμοι. Στα πλαίσια αυτά θα έχουμε μια συνάντηση το απόγευμα, έτσι ώστε η πρόταση που θα καταθέσουμε προς την περιφέρεια να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο και να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες ένταξης. Και εδώ θέλω να το τονίσω ότι η διαδημοτική συνεργασία για μας
είναι απαραίτητο στην όλη πολιτική μας. Δεν μπορεί ένας Δήμος να λειτουργεί μόνος του. Πρέπει να έχει συνεργασία και πιστεύω θα την έχουμε με όλους τους Δήμους που γειτονιάζουμε.